Κύριε Υφυπουργέ, ο κύριος Χατζηδάκης γυρίζει από εδώ και από εκεί και παραθέτει στοιχεία για τη Λάρκο που είναι αβάσιμα και υπηρετούν το στόχο της ιδιωτικοποίησης και το κλείσιμο της επιχείρησης. Κρύβεται πως η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις σχεδιασμένα υπονόμευσαν και απαξίωσαν την επιχείρηση. Η ΔΕΗ είναι μέτοχος της Λάρκο και η επιχείρηση πληρώνει το ρεύμα περισσότερο από άλλες ηλεκτροβόρες επιχειρήσεις. Η Νέα Δημοκρατία το 2006 διπλασίασε το τιμολόγιο. Την περίοδο 2005-2007 η Λάρκο καταγράφει πάνω από 400 εκατομμύρια διαφυγόντα κέρδη με ευθύνη της διοίκησης που είχε διορίσει η Νέα Δημοκρατία. Κανένας δεν ανέλαβε την ευθύνη. Το 2009 το κράτος ως κύριο μέτοχος της Λάρκο πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Μπήκε εγγυητή σε δάνεια που τα έχει αποπληρώσει η Λάρκο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε το πρόστιμο των 136 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ευθύνες των κυβερνήσεων είναι διαχρονικές. Είναι συνένοχες για τους δεκάδες νεκρούς από τα εργατικά ατυχήματα και είναι βρώμικη η συκοφαντική επίθεση κατά των εργαζομένων που δουλεύουν σε αφάνταστα σκληρές συνθήκες. Η Λάρκο είναι στρατηγική σημασία επιχείρηση σιδηρονικελίου, η μεγαλύτερη στο είδος της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 1.200 εργαζόμενους. Συνεπώς υπάρχει μία λύση, να στηριχτεί η Λάρκο οικονομικά και να συνεχίσει τη λειτουργία της, να εξυγχρονιστεί και να εξασφαλιστεί το δικαίωμα της δουλειάς και τα άλλα δικαιώματα όλων των εργαζομένων, να τελειώσει το σκλαβοπάζαρο με τους εργολαβικούς, να εφαρμοστούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων. Από αυτή τη σκοπιά, το ΚΚΕ, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, απορρίπτει και καταδικάζει το κυβερνητικό σχέδιο για την εκαθάριση, μείωση των μισθών των εργαζομένων, ιδιωτικοποίηση ή κλείσιμο της επιχείρησης. Και καλούμε την κυβέρνηση να μην καταθέσει την αντεργατική τροπολογία που ετοιμάζει. Σας ευχαριστώ.